Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 51χρονος άνδρας που τον Ιούλιο του 2022 είχε σκοτώσει την γυναίκα του στο Τσιλιβί της Ζακύνθου. Η υπόθεση είχε συγκλονίσει το νησί αλλά και το Πανελλήνιο, καθώς η άτυχη Ελεονόρα είχε πέσει επανελειμμένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Ο συνήγορος υπεράσπισης μίλησε στο Ιόνιαν αναφέροντας ότι δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό στον εντολέα του. Δυστυχώς για εμένα τον υπεράσπιστή του δεν έγιναν δεκτοί οι αυτοτελείς μας ισχυρισμοί, πράγμα που ευελπιστώ να γίνει στο δεύτερο βαθμό. Η φάση του δικαστηρίου είναι ότι είναι ένοχος, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθεξη. Η Ελεονόρα πολλές φορές είχε ζητήσει την βοήθεια των αρχών για τον κακοποιητικό σύζυγό της, με τον οποίο είχαν τρία παιδιά ηλικίας 19, 14 και 8 χρονών. Το ίδιο μάλιστα βράδυ της δολοφονίας είχε φτάσει στο αστυνομικό τμήμα ζητώντας βοήθεια. Όμως πριν προλάβουν οι αστυνομικοί να βρουν τον άνδρα, εκείνος είχε φτάσει στο σπίτι της, την ξυλοκόπησε και στην συνέχεια την μαχαίρωσε με κουζινομάχαιρο του σπιτιού τους. Την αστυνομία ειδοποίησαν γείτονες και η γυναίκα εντοπίστηκε μέσα σε μία λίμνη αίματος στο σπίτι της. Λίγο αργότερα συνελήφθη ο δράστης που παραδέχθηκε την πράξη του. Υπήρχε μία ενδοοικογενειακή ένταση και ο εντολέας μου χρησιμοποίησε ένα μαχαίρι το οποίο ήταν από οικογενειακό σερβίτσιο, κατέφερε πλήγματα και είχαμε δυστυχώς κατέληξε η σύζυγός, τότε σύζυγός του. Την ημέρα της προσαγωγής, ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας λύγησε. Όπως είπε η μητέρα του, που δούλευε δύο δουλειές για να μεγαλώσει τα παιδιά της, φοβόταν για τη ζωή της. Θόλωνε. Όταν έρχονταν σπίτι ήταν θολωμένος. Δεν έβγαινε κανένα. Ακόμη και τα παιδιά του δεν μπορούσε ούτε, δηλαδή, χάλαγε τα λεφτά του, εκεί που τα χάλαγε, αντί να βοηθήσει για κάτι καλύτερο για τα παιδιά του. Άρα μόνο η μάνα έφερε. Μόνο η μάνα έκανε δύο δουλειές η μάνα. Να τα βγάλει πέρα. Τα έκανε όλα αυτή τα έξοδα, όλα αυτά, όλα του σπιτιού, οτιδήποτε συντηρούσε η μάνα μου έναν τέτοιον άνθρωπο. Θέση για την δολοφονία της άτυχης Ελεονόρας είχε πάρει και ο δικηγορικός σύλλογος του νησιού, που έθετε μια σειρά από ερωτήματα για τυχόν παραλήψεις από τις αρχές που οδήγησαν στην οικογενειακή τραγωδία. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων όμως είχε απαντήσει άμεσα, απαιτώντας μια δημόσια συγγνώμη από τον Δικηγορικό Σύλλογο, καθώς όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της, όσοι αστυνομικοί ενεπλάκησαν με την υπόθεση είχαν κάνει τα δέοντα υπερβάλλοντας τον εαυτό τους.